Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα διαδικτυακό μάθημα εκμάθησης Java. Στο προηγούμενο μάθημα δημιουργήσαμε δύο κουμπιά και τα προσθέσαμε σε ένα παράθυρο. Το ένα κουμπί είναι με τη δικιά μας εικόνα. Πάμε να συνεχίσουμε και μέσα στον constructor, στον κατασκευαστή, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο αντικείμενο μιας κλάσης. Μετά θα δημιουργήσουμε και την κλάση. Θα την ονομάσουμε Hunter Class. Handler θα ονομαστεί το αντικείμενο. Είναι ίσον με new Hunter class. Reg τελεία action listener. Και μέσα το αντικείμενο handler. Και το ίδιο για το custom. Άρα custom τελεία action listener μέσα στις παραθέσεις handler. Βλέπουμε ότι μας βγάζει ένα λάθος. Αυτό είναι διότι δεν έχουμε δημιουργήσει ακόμα την κλάση. Πάμε να τη δημιουργήσουμε έξω από τον κατασκευαστή και μέσα στην κλάση GUI δημιουργούμε ακόμα μια κλάση. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Private class handler class ή όπως αλλιώς έχουμε ονομάσει την κλάση. Implements action listener. Τώρα, το implements ουσιαστικά σημαίνει ότι θα κληρονομήσω όλες τις μεθόδους που έχει η action listener. Απλά έχω σαν κανόνα να τις κάνω override, να τις ξαναδημιουργήσω. Η action listener μέσα της περιέχει μία μέθοδο μόνο, η οποία ονομάζεται action perform. Πάμε λοιπόν να την κάνουμε override. Public void action perform action event. Και μέσα στο σώμα J option pane, ουσιαστικά δημιουργούμε ένα καινούριο παράθυρο. Τελεία show message dialog null, το οποίο είναι η θέση, κόμμα, string, format, επί της 100s,
κόμμα, event, τελεία, get action, command. Συνεχίζοντας, βλέπουμε ότι έχουμε ένα λάθος. Ναι, διότι το string format δεν συντάσσεται έτσι. Συντάσσεται string.format. Βλέπουμε ότι πλέον δεν έχουμε κανένα λάθος. Συνεχίζοντας, πάμε στη main και κάνουμε import javax τελεία swing τελεία jframe. Για να μπορούμε να ελέγχουμε τα παράθυρα που έχουμε δημιουργήσει. Πάμε να κάνουμε ένα αντικείμενο της κλάσης GUI. Άρα γράφουμε GUI GO από το GUI object είναι ίσον με new GUI GO είναι ίσον συγγνώμη GO τελεία set default close operation jframe τελεία exit on close. Του λέμε δηλαδή ότι το πρόγραμμα θα τερματιστεί όταν πατήσουμε το χ στο παραθυράκι. go.setSize setSize και σαν παράμετρο δίνουμε 300,200 δηλαδή το μέγεθος του παραθύρου και go.setVisible και δίνουμε true για να μπορούμε να δούμε το παράθυρο που μόλις δημιουργήσαμε. Μάλλον που δημιουργήσαμε σε άλλα μαθήματα. Ελέγχουμε αν υπάρχουν κάποια λάθη. Βλέπουμε ότι έχουμε λάθος. Διότι έπρεπε να γράψουμε rec.add action listener όπως και κάτω. Ελέγχουμε ότι δεν έχουμε κάποιο άλλο λάθος. Και εφόσον δεν έχουμε κάποιο άλλο λάθος, πάμε πλέον να το τρέξουμε. Βλέπουμε ότι εμφανίζεται ένα παράθυρο με όνομα ο τίτλος και έχει ένα κουμπί reg, το οποίο όταν το πατάμε εμφανίζεται άλλο ένα παράθυρο που μας βγάζει το μήνυμα κουμπί reg και ένα παράθυρο custom, το οποίο έχει το b πάνω, είναι το b.png. Και όταν πάμε με το ποντίκι να το πατήσουμε, βλέπουμε ότι αλλάζει σε χ. χ.png είναι οι εικόνες οι οποίες κατεβάσαμε το ίντερνετ. Εάν το πατήσουμε, βλέπουμε ότι μας βγάζει το μήνυμα custom. Αυτά για αυτό το μάθημα. Ελπίζω να έγιναν κατανοητές οι έννοιες του JButton. Μπορούμε πλέον να περάσουμε στο επόμενο μάθημα.